Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε το τι είναι τα arrays. Τα arrays πρόκειται για μεταβλητές, variables, τα οποία κρατάνε, αποθηκεύουν πολλαπλές τιμές από το ίδιο type. Δηλαδή, στην ουσία, για να φτιάξουμε ένα array από integers, δεν μπορούμε να αλλάξουμε types. Αυτό που κάνουμε είναι να γράφουμε τον τύπο. Βάζουμε τις δύο αγγείλες, δηλώνουμε το όνομα της μεταβλητής, ένα number 1, ίσον, και μετά curly bracket, και εδώ μέσα μπορούμε να δηλώσουμε τις τιμές που θα έχει. Και το column στο τέλος. Έτσι έχουμε δηλώσει ένα array. Στην ουσία, ένα array πρόκειται, όπως είπαμε, για ένα variable για μια μεταβλητή που κρατάει, αποθηκεύει πολλές τιμές από τον ίδιο τύπο μεταβλητής. Επίσης, μπορούμε να έχουμε και ένα string με τον ίδιο τρόπο, το οποίο θα το ονομάσουμε g. Βάλουμε ένα ίσο και ένα bracket. Και το string, όπως έχουμε δει, θα πρέπει να είναι έτσι. Και μπορούμε να δηλώσουμε. Πάμε τώρα να δούμε όταν θα το τυπώσουμε τι έχουμε. Κάνουμε ένα console write line, το number 1. Ένα console write line, το g. Πάμε να δούμε. Όπως βλέπουμε, στην ουσία δεν μας τυπώνει τις τιμές, μας τυπώνει τον τύπο, που μας λέει ότι είναι ένας integer και ένα string. Και οι αγγείλες εδώ δηλώνουν ότι είναι array. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να τυπώσουμε ένα array, τις τιμές του. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, όπως και πριν, θα φτιάξουμε ένα write line και μπορούμε να έχουμε το number, αλλά σε αυτή την περίπτωση, φυσικά θα πάρουμε το ρυθμό γιατί είναι πιο εύκολο να το καταλάβουμε, θα βάλουμε τη θέση 0, πάλι με τις αγγείλες όπως στην αρχικοποίηση, στην initialization. Στην ουσία, αυτό εδώ τι μας λέει, το 0 είναι η πρώτη θέση του array. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι το array είναι zero-based index, δηλαδή ξεκινάει από το 0 και όχι από το 1, οπότε αυτό που περιμένουμε είναι όταν λέμε το 0 να μας φέρει το barbell και όταν θα πούμε το 1 να μας φέρει το dumbbell. Πάμε να δούμε. Πολύ σωστά, barbell και dumbbell, 0 και 1. Τέλεια. Τι θα γίνει αν πάμε να τυπώσουμε τη θέση 2, που στο gym δεν υπάρχει θέση 2. Πολύ σωστά, μας βγάζει out of range, γιατί δεν έχουμε τη θέση 2, οπότε σε περίπτωση που τυπώνουμε κάτι που δεν υπάρχει, θα μας βγάλει ένα error out of range. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ένα update σε ένα array. Αυτό που έχουμε να κάνουμε απλά είναι να πάρουμε το gym, να πούμε για ποια τιμή μιλάμε, για τη 0, και να το δηλώσουμε με κάτι άλλο ίδιου τύπου, π.χ. pull-up-bar. Και φυσικά πάμε να τυπώσουμε το πριν και το μετά. Οπότε το 0 ήταν barbell και μετά έγινε pull-up bar. Πολύ σωστά. Επίσης, αυτό που πρέπει να δηλώσουμε είναι ότι
τα arrays έχουν ένα fixed size, που σημαίνει ότι το gym δεν έχει κάποια method που να μπορεί να κάνει add ή remove. Οπότε στην αρχή πάντα το gym θα έχει δύο θέσεις. Για παράδειγμα, μπορούμε να δηλώσουμε ένα καινούργιο array, να το πούμε ένα number 2, που να είναι ένα ίσον με ένα int, και εδώ μέσα μπορούμε να δηλώσουμε πόσες θέσεις θέλουμε να έχει. Να πούμε 2. Οπότε τώρα έχουμε δηλώσει το number 2 να παίρνει 2 θέσεις. Πάμε να δηλώσουμε και μεταβλητές στο number 2 για τη θέση 0. Είναι η πρώτη τιμή, θα βάλουμε το 1, και για τη θέση 1, που είναι η δεύτερη τιμή στην ουσία, θα βάλουμε το 2. Και πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να τα τυπώσουμε με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο. Μπορούμε να φτιάξουμε μια for, που έχουμε δει πώς φτιάχνουμε for, και μέσα εδώ θα πούμε ότι για integer i ίσο με το 0, και όσο το i είναι μικρότερο από το number 2.length, οπότε όσο το i είναι μικρότερο από το μέγεθος του array, θα συνεχίσει να επαναλαμβάνεται και θα αυξάνεται κατά 1. Οπότε θα κάνουμε ένα console write line του i. Επίσης θα θέλουμε να δούμε ότι αυτό είναι το for loop. Άμα τα καθαρίσουμε λίγο αυτά. Και πάμε να δούμε. Πολύ σωστά, μέσα στη for στην αρχή μας τυπώνει το 1 και μέσα στη for μας τυπώνει το 2. Υπάρχει όμως ένας διαφορετικός τρόπος που μπορούμε να έχουμε iterations σε αντικείμενα που έχουν ίδιο τύπο και μπορούμε να διαβάζουμε κατευθείαν τις τιμές τους χωρίς να χρησιμοποιούμε κάποιο i. Αυτό ονομάζεται for each και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα arrays. Η for each έχει την εξής σύνταξη. Είναι όπως γράφουμε for, απλά θα γράψουμε for each, ανοίγουμε παρένθεση και curly brackets. Και μέσα εδώ, στην ουσία, αυτό που συμβαίνει είναι ότι θέλουμε να πούμε αρχικά από πού θέλουμε να κάνουμε το iteration, οπότε θα πούμε στα number 2, και εδώ μπροστά δηλώνουμε το τι θα διαβάζουμε. Το number 2 αποτελείται από integers, οπότε θα πούμε int και η τιμή. Οπότε αυτό θα πρέπει να τρέξει κάθε τιμή να είναι το 1 και το 2, χωρίς να χρειάζεται να διαβάσουμε μέσα από το array με τη χρήση του i. Οπότε πάμε να δούμε τη διαφορά. Άμα κάνουμε console write line και μέσα εδώ βάλουμε κατευθείαν το value και δεν χρησιμοποιήσουμε καθόλου το number 2. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για for each loop. Πολύ σωστά, και οι δύο περιπτώσεις μας τυπώνουν τους αριθμούς όπως περιμένουμε να τους δούμε. Οπότε, για να κεφαλαιώσουμε, τα array αποτελούν μια μεταβλητή, ένα variable, η οποία μπορεί να αποθηκεύσει ίδιου τύπου τιμές. Το array πάντα έχει ένα σταθερό μέγεθος και δεν μπορούμε να το πειράξουμε, οπότε γνωρίζουμε πάντα το μέγεθός του και έχουμε δύο τρόπους να πάρουμε τα στοιχεία του array. Ο τρόπος είναι με μια for, άμα θέλουμε κάτι πιο δυναμικό, και ο δεύτερος τρόπος είναι με μια for each, η οποία μπορούμε να πάρουμε κατευθείαν τις τιμές, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να γράψουμε κάποια αλγοριθμική λογική χρησιμοποιώντας το i, αν αυτό χρειάζεται φυσικά. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν μάθατε κάτι καινούργιο, κάντε like και subscribe. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε, keep coding!